όσο που για πέτουνε όμως εσύ με πως την αζιαφέλα μου το πούνε. Απαιτούμε. Έλα τόσο που για πέτουνε όμως εσύ με πως την αζιαφέλα μου το πούνε. Δεν απαγορεύεται σε μια παρέα. Καθόμαστε σε ένα τραπέζι οικογενειακό, φιλικό. Δεν απαγορεύεται να πιούμε. Τι απαγορεύεται? Απαγορεύεται να πιούμε όταν αμέσως μετά, μόλις λήξει αυτή η παρέα και αυτή η συγκέντρωση και αυτή η συνάντηση, πιάσουμε τη μόνη. Εκεί λοιπόν απαγορεύεται, καθώς βέβαια ο συνδυασμός ποτού, αλκοόλ και οδήγησης είναι καταστρεπτικός. Βλέπουμε εδώ το μήνυμα το οποίο στέλνουν αυτά τα παιδιά. Συγκεκριμένα μία κριτικιά η οποία ανέβασε στο TikTok αυτό το βίντεο. Ξεκίνησαν τις σκούπες, αλλά προσέξτε, να ξεκινήσουμε τις λεγόμενες σκούπες, να το τραβήξουμε, αλλά αυτές οι σκούπες να έχουν νερό και όχι αλκοόλ. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Πολύ σημαντικό. Από την Γιούλη Παπαδάκη, η οποία ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στο TikTok, στο προσωπικό της λογαριασμό. Και θέλω να σου πω ότι έχει γίνει viral με σχόλια τα οποία πραγματικά είναι επενετικά για την συγκεκριμένη κοπέλα, αλλά και για τους κυρίους που απεικονίζονται στο βίντεο και σωστές, δείχνουν τον σωστό τρόπο. Οι σωστές σκούπες όταν οδηγείς, λοιπόν, είναι μόνο με νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με αυτόν τον τρόπο και με τη Γιούλη Παπαδάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να προβάλλετε και εσείς το βίντεο. Σας ευχαριστούμε για την αφορμή και θέλω να σας ρωτήσω αν όταν ανεβάζετε αυτό το βίντεο εκεί στο TikTok περιμένατε αυτή την απήχηση και αυτές τις διαστάσεις που θα έπαιρνε το θέμα. Όχι, δεν το περίμενα, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά και η αλήθεια είναι ότι δεν το τραβήξαμε και με αυτό το σκοπό. Ήταν για εσωτερική κατανάλωση που λέμε το βίντεο, αλλά μετά σκεφτήκαμε ότι περνάει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να δουν μικροί και μεγάλοι και είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και ένα σημαντικό μήνυμα με πρωταγωνιστές, τη νέα γενιά. Είστε άνθρωποι νεαρής ηλικίας και δείχνετε το δρόμο. Ακριβώς, όχι απλά νέα παιδιά που είναι και οι τρεις μουσικοί. Είμαστε μια παρέα που αγαπάει πολύ την παράδοση και την κριτική μουσική και κάνουμε πολλές παρέες, βρισκόμαστε σε πολλά γλέντια. Και αυτό που θέλουμε να δείξουμε και κάτι που συζητάμε πολύ και σκεφτόμαστε είναι ότι ο πραγματικός ο Μερακλής που λέμε στην Κρήτη δεν χρειάζεται το αλκοόλ για να βγει στην όρεξη. Το μερακλίκι το έχει στην ψυχή του και η καλή παρέα μαζί με την καλή μουσική που ευτυχώς έχουμε είναι αρκετά για να μας βγάλουν στην όρεξη. Μας είπατε ότι είστε νέα παιδιά, νέα γενιά, μουσική εδώ οι πρωταγωνιστές και οι εμπνευστές στο βίντεο και όλοι όσοι συμμετείχαν και λαμβάνετε μέρος διαχρονικά σε γλέντια τιμώντας την παράδοση. Από την εικόνα που έχετε, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουλάχιστον αυτό βγαίνει και από το ρεπορτάζ, πίνουν και μετά πιάνουν τιμόνι. Δυστυχώς και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχει ταλαιπωρήσει τη γενιά μας, έχουμε χάσει φίλους μας, έχει ταλαιπωρήσει προηγούμενες και αν δεν αλλάξει κάτι θα ταλαιπωρεί και επόμενες γενιές. Είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε όλοι πάρα πολύ σοβαρά και να σκεφτόμαστε την παρέα μας εκείνη τη στιγμή. Αυτό που εμείς κάνουμε είναι να το χωρίσουμε σε άντρες γυναίκες. Τη μία φορά θα πιούν οι άντρες και θα οδηγήσουν οι γυναίκες, την επόμενη θα πιούν οι γυναίκες και θα οδηγήσουν οι άντρες. Αυτός που οδηγεί όμως δεν πρέπει να πιει. Εύη. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό και το μήνυμα ότι προέρχεται από νέα παιδιά που όπως Νίκο αναφέρεις και εσύ είναι εκείνοι που δείχνουν τον δρόμο προς το μέλλον που πρέπει όλοι να έχουμε και πρέπει να το διεκδικούμε. Και με οθεί βέβαια το νεαρό της ηλικίας να σου μιλήσω στον ελληνικό και ζητάω συγγνώμη. Γιούλη, κανένα πρόβλημα. Τα μηνύματα τα οποία έχετε λάβει μέχρι και σήμερα να μας πεις κάποια χαρακτηριστικά το περιεχόμενο τους ποιο είναι? Τα περισσότερα μηνύματα είναι πολύ θετικά και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σημαίνει ότι κι άλλοι προβληματίζονται εξίσου με εμάς. Υπήρξαν και κάποια χιουμοριστικά μηνύματα που αναρωτιούνται αν τα μπουκάλια μέσα περιέχουν ρακί ή νερό, το οποίο το δεχόμαστε, ναι. Καθώς όλοι στα κριτικά ψυγεία έχουμε ένα μπουκάλι νερό που μέσα έχει ρακί. Οπότε και μπερδευόμαστε καμιά φορά, έχουμε μπερδευτεί. Ναι. Αλλά όχι, είχα νερό τα μπουκάλια, όλα τα μηνύματα είναι θετικά και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι που ο κόσμος το μοιράζεται και διαδίδει αυτό το μήνυμα. Εγώ θέλω να ευχηθώ και να σας προτρέψω να υπάρξει και συνέχεια. Ξέρετε η αρχή έγινε και ίσως περιμένουμε και άλλο όμορφα βίντεο από εσάς. Το μήνυμα το στείλατε. Έχουμε ιδέες.
Ακριβώς, η αρχή έγινε, εδώ είμαστε, να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Το μήνυμα εστάλει και οι αποδέκτες είναι αρκετοί, είναι χιλιάδες. Ένα πολύ μεγάλο. Βέβαια, βέβαια. Αν επιτρέπετε, ένα δευτερόλεπτο. Πολλά δευτερόλεπτα. Απλά, εκτός από τους παρευρισκόμενους που είναι σαν αγλέτη και διασκεδάζουν, θα ήθελα λίγο να σκεφτόμαστε και τους οργανωπαίκτες μας. Είναι ένα κακό συνήθειο στην Κρήτη να σηκωνόμαστε, να πηγαίνουμε στο πάλκο με ένα μπουκάλι αλκοόλ, να ποτίζουμε, όπως λέμε, τους καλλιτέχνες και τους οργανωπαίκτες, αλλά και αυτά τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν σπίτι τους, να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα και δεν τους είναι εύκολο από τη θέση που βρίσκονται να αρνηθούν την κούπα. Οπότε καλύτερα να μην την προσφέρουμε εμείς που είμαστε από κάτω. Γιατί και καλλιτέχνες έχουμε χάσει πολλούς στην άσφαλτο. Είναι κρίμα. Ξεχωριστή η προτροπή σας και ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει ούτε το έχουμε σχολιάσει. Και καλό θα είναι να στρέψουμε το βλέμμα και στη νέα γενιά, στα μικρά παιδιά, παιδιά δημοτικού, όταν ένα παιδί βλέπει τον πατέρα του και δίνει αλκοόλ σε ένα οργανωπαίκτη, σίγουρα σε κάποια χρόνια θα κάνει το ίδιο. Μία αλυσίδα είναι ένας φαύλος κύκλος. Γονείς, παράδειγμα στα μικρά παιδιά, ας αλλάξουν συμπεριφορά για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό έχω να πω εγώ. Την καλησπέρα μου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.